Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι ζούμε την αρχή ενός νέου ψυχρού πολέμου, πιθανώς πιο επικίνδυνου από αυτόν που αφήσαμε πίσω μας στα τέλη της δεκαετίας του 90. Δυστυχώς μια σειρά από λανθασμένες στρατηγικές επιλογές της Δύσης και συγκεκριμένα η λογική του να θύσουν, να περικυκλώσουν, να κλείσουν τη Ρωσία μέσα σε ένα ασφυκτικό κλειό έχει φτάσει πλέον σε ένα εκρηκτικό σημείο. Οπότε γενικότερα η κατάσταση ναι είναι επικίνδυνη. Επίσης δείχνει να υπάρχει μια έλλειψη ουσιαστικής σοβαρής στρατηγικής σκέψης στη Δύση. Αυτό δεν είναι κάποια δική μου εκτίμηση. Ακόμη και άνθρωποι διάσημοι, διαβόητοι θα έλεγα για τον κινησμό και την ομότητα με την οποία βλέπαν τα πράγματα, όπως ήταν ο Χένρι Κίσιγκερ, έχουν δηλώσει ότι υπάρχει μια λανθασμένη πολιτική από πλευράς της Δύσης. Πρέπει να δούμε τα πράγματα στον πυρήνα τους, είναι ότι η Ρωσία έχει βρεθεί σε έναν ασφυκτικό κλειό. Το τελευταίο buffer state, ο τελευταίος αποσβεστήρας κραδασμών που μπορούσε να υπάρχει μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας και συγκεκριμένα η Ουκρανία τίνει να μετατραπεί σε επιθετική αιχμή της Δύσης, οπότε είναι δεδομένο ότι και η Ρωσία από πλευράς της δεν μπορεί παρά να αντιδράσει. Υπάρχει το ουκρανικό καθεστώς από πλευράς του επίσης, το οποίο έχει μια δική του πολιτική. Σε μεγάλο βαθμό θυμίζουν τα γεγονότα αυτά που ζήσαμε το 2008 στη Γεωργία, όταν εκεί το καθεστώς Σακιασβίλη έκανε επίθεση στη Νότια Οσετία για να δεχτεί μετά την αντίδραση της Ρωσίας. Οπότε εάν υπάρξει κάποια πρόθεση, μάλλον όχι κάποια πρόθεση, αν το καθεστώς το ουκρανικό επιλέξει να δράσει στρατιωτικά εναντίον των περιοχών της Ανατολικής Ουκρανίας, των ρωσόφωνων, των ρωσικών ουσιαστικά περιοχών που έχουν αυτονομηθεί, τότε η αντίδραση της Ρωσίας θα είναι μονόδρομος. Δηλαδή θα είναι αντεπίθεση και εκεί θα έχουμε πολεμική αναμέτρηση. Και από εκεί και πέρα όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Οπότε αυτό ξεκίνησε από τότε με την Κρυμαία το 2014, έτσι δεν είναι, κύριε Γρίβα? Δηλαδή με την προσάρτηση της Κρυμαίας από την προσάρτηση της Κρυμαίας και κυρίως με την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των περιοχών εκεί του Ντονέσκ και του Λουγκάνσκ, που ήταν η συνέχεια. Αυτό ήταν με τη σειρά του απότοκο του πραξικοπήματος ουσιαστικά που έγινε στην Ουκρανία και που αποσκοπούσε στο να τοποθετήσει την Ουκρανία στη δυτική σφαίρα επιρροής και απειλούσε βέβαια και τις ελευθερίες των περιοχών της Ουκρανίας που ελέγχονται από τους ρωσόφωνους πληθυσμούς. Κοιτάξτε, η Ουκρανία ήταν μια διαιρεμένη de facto χώρα πάντοτε. Ο Μπρεζίνσκι, ας πούμε, το έλεγε ξεκάθαρα ότι η Ουκρανία, που δεν φημίζεται για τον φιλορωσισμό του, ήταν μια διαιρεμένη χώρα. Η ανατολική πλευρά ήταν ρωσική στην πραγματικότητα, η δυτική ήταν αντιρωσική. Όσο λειτουργούσε όσο υπήρχε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο κρατούσε ισορροπίες, υπήρχε μια βιωσιμότητα του συστήματος. Μετά από το πραξικόπημα εκείνο, την πορτοκαλί επανάσταση και τα γεγονότα που ακολούθησαν μετά, η κατάσταση έγινε πολύ πλέον εύθραυστη. Να έρθουμε λίγο τώρα στο κατά πόσο επηρεάζεται όλη η Ευρώπη από όλη αυτή την κατάσταση, γιατί πολλές ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν στην ατοϊκή δύναμη που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο πλευρό των αμερικανικών δυνάμεων στα εδάφη της Ουκρανίας, και από την άλλη πλευρά κατά πόσο επηρεάζεται βέβαια και η δική μας χώρα, γιατί και εδώ έχουμε θέματα με το ότι έχουμε παραχωρήσει προνόμια στους Αμερικανούς, όπως η Αλεξανδρούπολη, που περνάνε κάποιες νατοϊκές δυνάμεις ενδεχομένως για να βρεθούν εκεί στην Ουκρανία. Έτσι, όλα αυτά είναι θέματα ανοιχτά και πρέπει να είναι ξεκάθαρο κατά πόσο επηρεάζεται και η Ευρώπη και η Ελλάδα από αυτή την κατάσταση.
Ναι, να ξεκινήσουμε από αυτό ότι μεγάλο μέρος του προβλήματος και ένας από τους παράγοντες που δημιουργεί έτσι αυτή την γεωπολιτική φιάλη Τρογκλικερίνης είναι ότι ενώ εμπλέκεται το ΝΑΤΟ και πολλές νατοϊκές χώρες και με τους Αμερικανούς πάνω απ' όλα, η Ουκρανία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Οπότε αυτό δημιουργεί μια πολύ ασαφή κατάσταση για το τι μέλη γενέστε. Δεν είναι δηλαδή, δεν είναι ότι απειλείται κάποια νατοϊκή περιοχή, να το πούμε έτσι, οπότε θα μπορούσε να θεωρήσουμε ότι θα υπάρξει νατοϊκή αντίδραση κτλ. Υπάρχει μια ασάφεια, εν πάση περιπτώσει. Και όπου υπάρχουν ασάφειες, υπάρχουν κίνδυνοι για να γίνει κάποια έκρηξη. Πρέπει να τονίσουμε επίσης ότι το σημερινό ΝΑΤΟ, εξαιτίας αυτής της υπερφύαλης πολιτικής της Δύσης, είναι ένα πληθωριστικό ΝΑΤΟ κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή έχει πάρα πολλές χώρες μέσα, δεν είναι το ΝΑΤΟ του ψυχρού πολέμου που ήταν πιο συμπαγές και με μια πιο συγκροτημένη θέση και μια πιο ομογενοποιημένη αντίληψη των πραγμάτων. Έχει πάρα πολλές χώρες, πολλές εκ των οποίων έχουν τη δική τους στρατηγική, άλλες είναι, έχουμε και χώρες με ακαθόριστη πολιτική πλέον όπως είναι η Τουρκία. Έχουμε χώρες που ναι μένουν στο ΝΑΤΟ αλλά δεν θέλουν να μπλέκουν με διάφορα πράγματα, όπως είναι η Σλοβενία για παράδειγμα ή και η Αλβανία. Έχουμε χώρες που είναι παθολογικά αντιρωσικές, όπως είναι οι Δημοκρατίες της Βαλτικής και η Πολωνία. Οπότε υπάρχει μια πολύ ασαφής πολιτική από πλευράς του ΝΑΤΟ και εάν προκύψει κάτι, όπως ουσιαστικά απ' έξω το είπε ο πρόεδρος Biden, πολύ δύσκολα θα μπορέσει να υπάρξει ομοφωνία ως προς την αντίδραση της νατοϊκής συμμαχίας. Οπότε τι γίνεται, δημιουργούνται υπονατοϊκοί θύλακες κατά κάποιο τρόπο, υπονατοϊκές δομές που ενδέχεται να δράσουν σε περίπτωση που προκύψει κάποια ανάφλεξη στην Ουκρανία. Δυστυχώς σε ένα τέτοιο υπονατοϊκό θύλακα έχει τοποθετηθεί και η χώρα μας που έχει μετατραπεί σε αιχμή του δόρατος της νατοϊκής αντίδρασης εξαιτίας των νέων βάσεων που έχουν δοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και όλα τα συναφή εν πάση περιπτώσει. Οπότε και εδώ υπάρχει μια ασάφεια για το τι μέλη γενέστε και επαναλαμβάνω ότι όπου υπάρχει ασάφεια στις σχέσεις γεωπολιτικών σχηματισμών, εκεί μπορεί να προκύψουν επικίνδυνες εκτιμήσεις και να έχουμε ανάφλεξη. Με δύο λόγια για την Ελλάδα, δυστυχώς εμείς είμαστε στην αιχμή του δόρατος των εξελίξεων. Να το πούμε ομά, έχουμε βάλει το κεφάλι μας στον τορβά, χωρίς να καταλαβαίνω το γιατί έχει γίνει αυτό το πράγμα. Δεν πήραμε κάποια ανταλλάγματα για να τοποθετηθούμε έτσι σε αυτή την αιχμή του δόρατος, οπότε ναι, υπάρχει μια επικίνδυνη κατάσταση. Και πιθανώς αυτή η κατάσταση να οδηγήσει, αν έχουμε ομιγέννητο μια πολεμική σύραξη επάνω και σε επιδείνωση των σχέσεών μας με τη Ρωσία, κάτι που προφανώς δεν είναι προς όφελος της χώρας μας. Ναι, δυστυχώς η Ελλάδα εδώ και χρόνια θα έλεγα έχει επιλέξει μια πολιτική υπερβολικά μονοσήμαντη, δηλαδή να το πούμε πάλι ομά και με λαϊκό τρόπο, δεν λέμε ούτε καλημέρα πλέον στη Μόσχα, το οποίο δεν είναι ότι σοφότερο από γεωπολιτικής άποψης, και εάν προκύψει το οτιδήποτε αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, η κατάσταση θα επιδεινωθεί έτσι περαιτέρω. Θα βρεθούμε δηλαδή σχεδόν σε εχθρική σχέση με τη Ρωσία, κάτι το οποίο δεν είναι αυτό που θέλουμε εμείς, δεν έχει κανένα λόγο να συμβεί, δεν έχουμε κανένα λόγο να μπλέξουμε, δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε εχθροί της Ρωσίας και φυσικά οδηγούμαστε και σε μια πολιτική που μπορεί να σπρώξει έτσι περαιτέρω την Ρωσία προς μια ενίσχυση των σχέσεων με την Τουρκία, οπότε δεν είναι ό,τι καλύτερο για εμάς, σε καμία περίπτωση. Είδαμε και την Ρωσία να έχει ένα αίτημα από το ΝΑΤΟ να αποχωρήσει ουσιαστικά από χώρες που ανήκαν στη σφαίρα επιρροής της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, όπως παράδειγμα η Βουλγαρία, η Ρουμανία, χώρες οι οποίες τώρα ανήκουν στο ΝΑΤΟ. Αυτό κατά πόσο πιστεύετε ότι είναι εφικτό να συμβεί, και βέβαια
Κατά πόσο πιστεύετε ότι είναι και μια αιτία που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω ότι αυτή η κίνηση ήταν ένα είδος αντεπίθεσης της Ρωσίας. Είναι μια υπερβολική απέτηση. Δύσκολα μπορεί να υλοποιηθεί. Θεωρώ ότι είναι μια κίνηση από πλευράς Ρωσίας ώστε να ενισχύσει τα διαπραγματευτικά της ΑΤΟ όσον αφορά το θέμα της Ουκρανίας. Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Δηλαδή έχει δημιουργηθεί μια περιραίωσα ατμόσφαιρα ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να εισβάλλει στην Ουκρανία, να τη διαλύσει κτλ. Αυτό που φοβάται, που φαίνεται να φοβάται η κυβέρνηση του Πρόεδρου Πούτιν, είναι μήπως η Ουκρανία αποφασίσει να κάνει ό,τι έκανε η Γεωργία το 2008, να αποφασίσει δηλαδή να κάνει μια μαζική επίθεση στις αυτονομηθήσεις περιοχές εκεί στο Ντονέσκ και στο Λουγκάνσκ. Οπότε σε αυτή την περίπτωση η αντίδραση της Ρωσίας ως χώρα θα είναι μονόδρομος, δηλαδή αναγκαστικά θα επιτεθεί. Θα επιτεθεί δηλαδή για να προφυλάξει τους ανθρώπους του στην περιοχή εκεί. Εάν δεν το κάνει, γιατί η Ρωσία θα είναι ένα συντριπτικό πλήγμα ως χώρα και θα είναι φυσικά και ο πολιτικός θάνατος του Προέδρου Πούτιν, που ο οποίος σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουμε όχι με ό,τι πιστεύουμε, ότι μας προβάλλουν τα ΜΜΕ στη Δύση και στην Ελλάδα, δέχεται πολύ μεγάλες πιέσεις στο εσωτερικό της χώρας από την αντιπολίτευση, όχι όμως από την αντιπολίτευση, την δυτικότροπη, την δυτικόφιλη, την υποτίθεται φιλελεύθερη κτλ., η οποία είναι πρακτικά ανυπαρκτή, από την πραγματική αντιπολίτευση, η οποία τον κατηγορούν ότι είναι υπερβολικά μετριοπαθής και ότι δεν αντιδρά με τον σωστό τρόπο ουσιαστικά ότι παίζει το παιχνίδι των δυτικών. Εδώ βγήκε πριν από λίγο καιρό, πριν από μερικές μέρες, ο επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Ζιουγκάνοφ, και είπε ξεκάθαρα ότι πρέπει η Ρωσία να ακολουθήσει, να κάνει το ίδιο πράγμα που κάνει με την Κρυμαία και να ενσωματώσει τις περιοχές αυτές στη Ρωσική Ομοσπονδία. Οπότε είναι αδιανόητο, θα ήταν αδιανόητο από πλευράς της Ρωσίας, εάν οι Ουκρανοί επιτεθούν στις περιοχές αυτές, να μην αντιδράσει στρατιωτικά και μάλιστα με σαρωτική στρατιωτική αντίδραση. Αλλά εάν δεν κάνει αυτό το πράγμα η Ουκρανία, νομίζω ότι πολύ δύσκολα η Ρωσία, η οποία γενικά δείχνει να έχει μια συντηρητική πολιτική, θα οδηγηθεί σε επίθεση εναντίον της. Μάλιστα, ας ελπίσουμε να πριτανεύσει η λογική και να κερδίσει η διπλωματία όσο ακόμα υπάρχουν περιθώρια. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και όλα για περιθώρια περισσότερα για τη διπλωματία, γιατί είδαμε και χθες τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών που έγινε των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Οδηγήθηκε σε ένα βάγιο, έτσι δεν είχαμε κάποια. Ναι, από την άλλη, βέβαια, έχουμε κάποιες κινήσεις, όπως οι δηλώσεις του Biden, αυτό που είπε ότι εάν είναι μικρή επίθεση, κάτι που θυμίζει το λίγο έγκυος, εν πάση περιπτώσει, θα είναι δύσκολη η νατοϊκή αντίδραση στην Ουκρανία, οπότε αυτό θεωρήθηκε ότι είναι γκάφα του Biden. Ωστόσο, επειδή είναι παλιά καραβάνα, να το πούμε έτσι, στην πολιτική, νομίζω ότι είπε απ' έξω στους Ουκρανούς ότι πολύ δύσκολα θα υπάρξει στρατιωτική αντίδραση από πλευράς του ΝΑΤΟ σε περίπτωση που οι Ουκρανοί αποφασίσουν να επιτεθούν στο Ντονέσκ και στο Λουγκάνσκ. Οπότε και εγώ βρίσκομαι σε μια έτσι σύγχυση. Βλέπω από τη μία υπερφύαλη πολιτική και μία μη ρεαλιστική πολιτική από πλευράς της Δύσης, αλλά από την άλλη φαίνεται να αρχίσουν να συνειδητοποιούν και στρατηγικοί ηθήνοντες στην Ευρώπη αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι πολύ δύσκολα μπορούν να προχωρήσουν σε πολεμική αναμέτρηση, σε στρατιωτική δράση η οποία θα οδηγεί σε πολεμική αναμέτρηση, γιατί πολύ απλά πολύ δύσκολα μπορεί να βάλεις με τη Ρωσία στην αυλή της, να το πούμε έτσι, με συμβατικά όπλα. Και επίσης υπάρχει, και αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, και το ενδεχόμενο, ο τεράστιος κίνδυνος να οδηγηθούμε σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση της αναμέτρησης και να πάμε σε πυρηνικό πόλεμο. Οπότε εκεί τα πράγματα, δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να θυσιάσουν όχι την παγκόσμια ειρήνη απλώς, να θέσουν την ανθρωπότητα κάτω από το δρεπάνι του πυρηνικού Αρμαγεδόνα για να κάνουν τα καπρίτσια κάποιων ή μη τρελών ή μη παρανοϊκών στο Κίεβο.